Ευρωπαίους. Θα υπάρχονται δις από το σχέδιο Juncker για τα επόμενα χρόνια για επενδύσεις και βεβαίως και αυτή η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την οποία έκανα λόγο νωρίτερα. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο έγινε και μία μεγάλη συζήτηση ως προς τα μέτρα, αν θέλετε, τα αντισταθμιστικά. Ιδιαίτερος δε και γι' αυτό το Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων ζητήθηκε από τους Έλληνες να πουλήσουν σήμερα τα περιουσιακά στοιχεία. Όχι, δεν έγινε αυτό. Αντίθετα, έπρεπε να τα διατηρήσουν για να έχουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις και να διασφαλίσουν η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Βεβαίως θα υπάρξει μια περίοδος διαπραγματεύσεων για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό δηλαδή που άνοιξε σήμερα, που εκκίνησε σήμερα, είναι η διαπραγμάτευση. Κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή φοβηθήκαμε ότι η ζώνη του ευρώ θα αποχωριζόταν ένα μέλος της, την Ελλάδα. Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί εδώ και μήνες και χρόνια, θα έλεγα. Το να στερηθούμε την Ελλάδα δεν συνίσταται μόνο στο να στερηθεί κανείς μια χώρα σε επίπεδο πληθυσμού και ΑΕΠ, αλλά θα στερούταν η Ευρώπη, μια χώρα η οποία βρίσκεται στην καρδιά του πολιτισμού της.